Καλώς όρισες στα μαθήματα του Κέντρου Αρνός. Βρισκόμαστε στην ενότητα 1 του σχολικού μας βιβλίου με τίτλο «Το ταξίδι των λέξεων στο χρόνο» και ασχολούμαστε με ασκήσεις και δραστηριότητες μέσα από τις οποίες καταλαβαίνουμε πώς λέξεις ή φράσεις ταξιδεύουν από το παρελθόν μέχρι σήμερα και χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία μας, καθώς επίσης και πώς πολλές λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά στην ουσία έχουν ελληνική ρίζα ή αν δεν έχουν, μπορούν σίγουρα να αντικατασταθούν από λέξεις ελληνικές. Πάμε λοιπόν να δούμε την ασκησούλα 3 που βρίσκεται στη σελίδα 12 του βιβλίου μας. Με τη βοήθεια του λεξικού να βρείτε την ελληνική ρίζα των παρακάτω ξενικών λέξεων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρόκειται για ξένες λέξεις που στην ουσία όμως αν ανατρέξουμε στο παρελθόν θα βρούμε ότι προήλθαν ή έχουν στη βάση τους κάποια λέξη ελληνική. Ξεκινάμε λοιπόν με τη λεξούλα τουρνουά. Πρόκειται για μία λέξη που την ακούμε συχνά σε αθλητικές διοργανώσεις και στην ουσία πρόκειται για μία διεξαγωγή αγώνων ενός αθλήματος, για παράδειγμα τουρνουά μπάσκετ, τουρνουά βόλεϊ, τένις και ούτω καθεξής. Η λεξούλα λοιπόν τουρνουά προέρχεται από το ρήμα, έχει δηλαδή κοινή ρίζα, με το ρηματάκι τύρο, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει χτυπώ ή και διαπερνώ. Η λεξούλα τζίρος στην ουσία πρόκειται για τη λέξη που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να εκφράσουμε την κατανάλωση που έχει κάνει για παράδειγμα ένα κατάστημα, μία επιχείρηση σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η λέξη τζίρος λοιπόν θα λέγαμε ότι έχει ρίζα ελληνική τη λέξη γύρος. Συνεχίζουμε το φαντεζί. Λέμε για παράδειγμα ότι το συγκεκριμένο φόρεμα είναι πολύ φαντεζί, σαν να εννοούμε δηλαδή πολύ έντονο, πολύ εντυπωσιακό, πολύ φανταχτερό. Η λεξούλα φαντεζί, εάν την προσέξουμε, θα δούμε ότι μοιάζει πολύ και έχει κοινή ρίζα με την ελληνική λεξούλα φαντασία. Παρλάρο. Λέμε αυτός το παρλάρει πολύ. Στην ουσία τι σημαίνει αυτό? Ότι μιλάει πολύ, ότι δηλαδή είναι φλίαρος. Το ρηματάκι παρλάρο προέρχεται στην ουσία από τη λέξη παραβολή και μας παραπέμπει στις παραβολές που έλεγε ο Χριστός, στις οποίες δηλαδή τι έκανε? Μιλούσε στους μαθητές με μία ιστορία. Άρα λοιπόν αυτή η ομιλία κατά τη διάρκεια της παραβολής ουσιαστικά συνέδεσε τη λέξη, την έκανε να αποτελέσει ρίζα της ξενικής λεξούλας «παρλάρο». Πιάτσα. Στην ουσία η πιάτσα είναι ένας χώρος σαν την αγορά, σαν ένα παζάρι, όπου στην ουσία προέρχεται από την λεξούλα την ελληνική «πλατεία». Και τέλος το σκιτσάρο. Σκιτσάρο τι λέμε? Δίνουμε απλές γραμμές, το πρόσωπο κάποιου, ένα πράγμα, μία εικόνα. Προέρχεται λοιπόν από τη λεξούλα σχέδιος και από αυτό που ξέρουμε πολύ σήμερα στα νέα ελληνικά, το σχέδιο. Άρα λοιπόν το τουρνουά από το ρηματάκι τύρο, ο τζίρος από το γύρο, το φαντεζί από τη φαντασία, το παρλάρο από την παραβολή, η πιάτσα από την πλατεία και το σκιτσάρο από το σχέδιος και σχέδιο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η άσκηση. Καλή συνέχεια στη μελέτη σας.